Είμαστε σε μια πολιτική περίοδο πρωτοφανή. Έχει αλλάξει μόλις μία κυβέρνηση. Για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά εδώ και δεκαετίες έχουμε κυβέρνηση αριστερά σε μία χώρα ευρωπαϊκή. Της αριστεράς με κορμό την αριστερά, με συγχωρείτε. Έχουμε μία κυβέρνηση με κορμό την αριστερά σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και θα περίμενε κανείς το μήνυμα που διάφοροι περιμένουν να πάρει ο Σόιμπλε από τη λαϊκή εντολή και δεν το παίρνει, τουλάχιστον να το έχουν πάρει οι μηχανισμοί του κράτους, η δικαιοσύνη, η αστυνομία, κάποιοι από αυτούς με τον τρόπο που, ας πούμε, για παράδειγμα βγήκαν τα κάγκελα από τη Βουλή, αντιστοίχως να έχουμε και μία λιγότερο φιλική αντιμετώπιση από διάφορους τέτοιους λειτουργούς προς τους νεοναζί της εισαυγής. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Ο Μιχαλολιάκος και ο Παπάς αποφυλακίζονται 29 του μηνός. Και το ερώτημα είναι αν θα αποφυλακιστεί και ο Ρουπακιάς, διότι και αυτός τότε, αν δεν κάνω λάθος, προφυλακίστηκε. Ο οποίος είναι, με ομολογία του, δολοφόνος, μαχαιροβγάλτης του Παύλου Φίσα. Αθωώνεται ο Κασιδιάρης για το χαστούκι στην Κανέλη και πάει, έχει μηνύσει την Βαβαγιάννη και η πρόεδρος, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, του λέει, είναι τιμή σας κύριε Κασιδιάρη, που είπατε ότι δεν επιθυμείτε για ηθικούς λόγους τη συνέχιση της δίωξης της κυρίας Βαβαγιάννη για συγκοφαντική δυσφήμιση σε μία δίκη η οποία αναβλήθηκε και θα δούμε τι θα γίνει στην αναβολή. Έχουμε επανεμφάνιση της Χρυσής Αυγής σε γειτονιές, όχι στο βαθμό που υπήρχε παρουσία της Χρυσής Αυγής στον Ταγμάτιο Εφόδου πριν τη δολοφονία του Φίσα και τα λοιπά προφανώς, αλλά έχουμε επανεμφάνιση σε γειτονιές και ξυλοδαρμούς μεταναστών και δεν είναι μόνο βράδια που γίνονται. Και επίσης έχουμε αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, ότι έχουμε και στις 21 Μάρτη για πρώτη φορά, που εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον γίνονται μεγάλες αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά του Ρατσισμού, τη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση στη Λιωσίων εκεί πέρα στο σταθμό Λαρίσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει τη μάχη όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα πεδίο πάρα πολύ δύσκολο κτλ. Όχι κατά τη γνώμη μου, γιατί και η Χρυσή Αυγή οργανωτικοπολιτικά δεν είναι στα καλύτερά της, δεν είναι στα καλύτερά της, παρότι κάνει κινήσεις εν πάση περιπτώσει θεατρικές όπως 21 Μάρτη και τέτοια, οι τελευταίες της εμφανίσεις στον δρόμο μας έχουν δείξει ότι είναι μικρότερες από ποτέ, αλλά κυρίως διότι έχουμε μια συνολική αριστερή στροφή της κοινωνίας που μπορεί να μην είναι με όρους ιδεολογικούς αλλά είναι με όρους πολιτικούς και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και όποιον θέλει να το θέσει με οποιουσδήποτε όρους από τη μεριά της αριστεράς αυτό το πράγμα και το ζήτημα των φασιστών. Και επίσης, όπως φαίνεται, έχουμε ένα αντιφασιστικό κίνημα που ανασυγκροτείται, έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις και θα γίνουν και άλλες, είναι όλες μαζικές και νομίζουμε ότι στις 21 Μάρτη το Σάββατο το επόμενο θα υπάρχει και για αυτό το λόγο και όχι μόνο για τους λόγους της υπεράσπισης των δικαιωμάτων μεταναστών που αρκετές χιλιάδες κόσμο στον δρόμο. Και είμαστε έτοιμοι να το παλέψουμε. Από τη δικιά μας τη μεριά λέμε ότι χρειάζεται η καταδίκη, η πιο παραδειγματική, βαθιά στη φυλακή όλης της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Για πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, για να μην πηγαίνουν στον άλλο κόσμο και στο νοσοκομείο εκατοντάδες και χιλιάδες μετανάστες κάθε χρόνο. Δεύτερον, για να μην στρατολογούνε με βάση τους τραμποκισμούς τους νέα παιδιά
και να μην ενισχυθούν περαιτέρω τα τάγματα εφόδου που τα έχουν στο μούσκιο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα μέχρι τώρα και κάνουν κάποιες μικρές επανεμφανίσεις. Και τρίτο και κυριότερο λέγω, για να μην αποθρασινθούν οι φασιστικοί θύλακες και οι φιλοφασίστες του κρατικού μηχανισμού, είτε στη δικαιοσύνη, είτε στην αστυνομία, είτε στο στρατό, όπου βεβαίως ποτέ δεν έγινε καμία κάθαρση και κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν κάποια κεφάλια και αυτό δεν μπορεί να το αποφεύγει ο κ. Πανούς. Για να γίνει αυτό. Για να γίνει αυτό. Πρώτον, η αριστερά χρειάζεται να πάρει σαφή θέση υπέρ της καταδίκης, της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής με τον πιο κεντρικό τρόπο. Δεύτερον, οι υπουργοί, η κυβερνόσα αριστερά να εξασφαλίσει δια των αρμοδίων υπουργών ότι θα γίνει μια κανονική, που είπε και ο Νίκος, δίκη. Ότι δεν θα έχουμε μια δίκη η οποία θα γίνεται σε περιβάλλον τοπικής γιάφκας της Χρυσής Αυγής, όπως η δίκη Κασιδιάρη και η περίφημη αθώωση πριν από 1,5 χρόνο, ότι δεν θα εξασφαλιστούν ειδικά προνόμια στο χρυσαυγήτικο ακροατήριο, όπως για παράδειγμα ότι θα μπορούν να μπαίνουν από τις 6 ώρα το πρωί στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν οι πόρτες ανοίγουν στις 8, ότι θα παρκάρουν τα μηχανάκια τους στο πάρκινγκ των δικαστηρίων τα τάγματα εφόδου που ακολουθούν τους κατηγορημένους, ότι θα απειλούνται μέσα και έξω από το δικαστήριο οι μάρτυρες κατηγορίας και ένα σωρό άλλα ωραία πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει και ξαναζήσει και ξαναζήσει. Αυτά για να τελειώσουν υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Το ένα είναι ο κόσμος, εμείς, το κίνημα να είμαστε εκεί και το δεύτερο είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος να αποφασίσει ότι θα το ρυθμίσει το ζήτημα. Απλό είναι. Και να πει και στον κύριο Πανούση ότι με μια συνεργασία να μην έχουμε ευτράπελα. Τρίτο ζήτημα, το κίνημα. Ήδη από τη μεριά του αντιφασιστικού συντονισμού θα βγουν και υλικά τις αμέσως επόμενες μέρες. Σας καλούμε όλους και όλες, πέρα από τις 21 Μάρτη, στις 20 Απρίλη, έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια. Η ώρα ακριβώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες θα λήξουν και θα βγουν τα υλικά. Εκεί χρειάζεται να είναι πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος. Και επίσης όλες τις επόμενες μέρες θα σας καλούμε μαζί με τους μάρτυρες κατηγορίας για να μην διανοηθούν οι χρυσαυγίτες ότι μπορούν να επαναληφθούν αυτά τα οποία κάνανε στο παρελθόν που τα είπα. Όπως και πριν, έτσι και τώρα, εμείς από τη δικιά μας τη μεριά θεωρούμε τον αντιφασιστικό αγώνα απόλυτα άρρηκτα συνδεδεμένο με την αγώνα κατά της λιτότητας. Όπως φωνάζαμε «Τσακίστε τα μνημόνια και τη Χρυσή Αυγή», θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε. Επίσης, είμαστε από αυτούς που θεωρούν ότι για να τσακίσουμε τη Χρυσή Αυγή δεν γίνεται χωρίς το τσάκισμα της λιτότητας των μνημονίων και όλων αυτών. Και θεωρούμε λάθος απόψεις που υπάρχουν και σε ένα τμήμα της αριστεράς ότι τώρα μπορεί να είναι μια λίγο ζορισμένη περίοδος της επιτήρησης των Βρυξελών στην οικονομία μας, αλλά είναι μια λίγο καλύτερη περίοδος για τα ζητήματα τα δικαιωματικά που είναι υπό μικρότερη επιτήρηση. Αν τυχόν δεν σπάσει η λιτότητα και δεν το καταλάβει αυτό ο κόσμος άμεσα, γρήγορα, στους επόμενους μήνες, ούτε τα δικαιωματικά μπορείς να υπερασπιστείς, πολύ περισσότερο, ούτε το, πώς το λένε, το ότι είσαι αριστερός, αν τυχόν είσαι στην κυβέρνηση ή στο κόμμα, στα κόμματα που είσαι στην κυβέρνηση, και τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για μας και πολύ καλά για τους φασίστες. Άρα, για να ξεμπερδέψουμε με τους φασίστες, για να πάνε βαθιά στη φυλακή, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.